Ευλαβέστε διάκονε πατρε Κωνσταντίνε. Συνήθως αυτή την ώρα όταν γίνονται χειροτονίες, ο προσχειροτονία προσφερόμενος απευθύνει ένα λόγο, παρακαλεί το Θεό να του δώσει τη δύναμη και τη χάρη να διακονήσει το Ιερό Θυσιαστήριο, είτε από την πλευρά του διακόνου ως διάκονος, είτε από την πλευρά του πρεσβυτέρου ως πρεσβύτερος, και να ζητήσει τις ευχές όλων των παρόντων και φυσικά να ευχαριστήσει και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι συνετέλεσαν στο να έρθει αυτή η ευλογημένη στιγμή. Εσύ όμως, όπως μου αποκάλυψες προηγουμένως, θέλεις εν σιωπή να διέλθεις αυτή την ιερά ώρα, την ιερά αυτή στιγμή κατά την οποία θα ανέλθεις στις βαθμίδες του Ιερού Θυσιαστηρίου για να λάβεις το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Γιατί, όπως μου είπες, περισσότερο θέλεις να ακούσεις από τα χείλη μου τι είναι η ιεροσύνη, αν και το έχεις ακούσει πολλές φορές, και όπως μου είπες, θα ήθελες στην πράξη να αποδείξεις τη μεγάλη αυτή δωρεά να λάβει κανείς το χάρισμα της ιεροσύνης και να είναι ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Πριν 6 σχεδόν μήνες έλαβες τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης του Διακόνου, την ημέρα των τριών ιεραρχών. Και σήμερα λαβάνεις το βαθμό, το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης, του πρεσβυτέρου βαθμών, την ημέρα που εορτάζει ένας μεγάλος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη αγάπη για το Θεό, εγνώριζε τι είναι ο ζωντανός Θεός, ο Γιαχβέ, ο άσαρκος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος της Δόξης, ο μεγάλης βουλής άγγελος. Είχε μεγάλη επικοινωνία, είχε μέθεξη αυτού του Θεού, και όταν έβλεπε ότι ο λαός με τη συμβολή των αρχόντων περιέπιπτε σε μια ειδωλολατρία και πίστευαν όχι τον αληθινό Θεό αλλά τα είδωλα, τότε με ζήλο ιερό εξανέστη. Και διαβάσαμε χθες κατά την Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού τα αναγνώσματα τα οποία προέρχονται από το βιβλίο των Βασιλειών, που παρουσιάζουν το έργο του μεγάλου αυτού προφήτου, του προφήτου Ηλία. Μεταξύ των άλλων τα οποία έκανε ο προφήτης Ηλίας, έκανε κάτι θαυμαστό και εκείνο το οποίο βεβαίως είναι γνωστό σε όλους σας περισσότερο από όλα τα άλλα, είναι αυτό το πείραμα το οποίο θέλησε να κάνει για να αποδείξει ότι ο δικός του Θεός είναι ο αληθινός Θεός. Ενώ ο Θεός τον οποίο εισήγαγε ο βασιλεύς Αχάβ και η Ιεζάβελ ήταν ψεύτικοι θεοί. Ανέβηκαν επάνω στο Κάρμιλον σε ένα βουνό και είπε, ας κάνουμε αυτό το, θα έλεγα, το θεολογικό πείραμα. Ας κάνετε εσείς ένα βωμό, τους είπε, και εκεί να βάλετε τα σφαγιά σας, τους μόσκους, των μόσκων και ξύλα, αλλά δεν θα βάλετε φωτιά. Και παρακαλείτε το Θεό σας για να ρίξει φωτιά από τον ουρανό και να κατακαύσει το θυσιαστήριο και να γίνει η θυσία. Και εκείνοι φώναζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, βάλ, να στείλει τη φωτιά και να κάψει το θυσιαστήριο. Και όπως λέγει εκεί το βιβλίο των Βασιλειών, ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Και ο προφήτης Ηλίας με το ζήλο το οποίο είχε, σαν να τους ενέπεζε και λίγο και τους έλεγε, φωνάξτε λίγο πιο πολύ, γιατί φαίνεται αδολεσκία το Θεό ημών. Δηλαδή ο Θεός κοιμάται ο δικός σας, μήπως και τυχόν ξεπνήσει, ασχολείται με άλλα θέματα, φωνάξτε πιο πολύ. Και φώναζαν εκείνοι πιο πολύ και ούκην φωνή, ούκην ακρόασης. Πώς μπορούν οι ψεύτικοι θεοί, οι ανύπαρκτοι θεοί να ανταποκριθούν στις κλήσεις των ανθρώπων? Και αφού κουράστηκαν και είδαν ότι δεν μπορεί να γίνεται τίποτε, τότε έκανε το δικό του πείραμα. Επάνω σε ένα θυσιαστήριο έβαλε μόσχο, ένα σφάγιο, και διέταξε να βάλουν ξύλα και διέταξε να βάλουν και νερό, πολύ νερό,
επάνω στο σφάγιο και επάνω στα ξύλα και επάνω στο βωμό. Και προσευχήθηκε στο Θεό και αμέσως λέγει: «Κατέβη πυρ παρακυρίου εκ των ουρανών και κατέκαψε το θυσιαστήριον και όλα εκείνα τα οποία ήταν επάνω στο θυσιαστήριον». Και απεδείχθη έτσι ότι αυτός είναι ο ζών Θεός, ο αληθινός Θεός. Οι Άγιοι Πατέρες, ιδιαίτερος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, εδώ θεωρούν ότι αυτό είναι μια προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας. Είναι προτύπωση της Θείας Λειτουργίας. Όπως έχουμε και άλλα γεγονότα στην Παλαιά Διαθήκη που δείχνουν αυτήν την προτύπωση του μυστηρίου, του μυστικού δείπνου, το οποίο μας παρέδωκε ο Θεός και τελούμε εμείς κάθε φορά όταν ερχόμαστε μέσα στο ναό και κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται στη κάθε Θεία Λειτουργία. Και αυτό είναι ο ιερεύς. Ο ιερεύς και ο αρχιερεύς είναι σαν τον προφήτη Ηλία που ανεβαίνει επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στις βαθμίδες του ιερού θυσιαστηρίου, ίσταται ενώπιαν του λαού και μπροστά στην Αγία Τράπεζα και προσεύχεται στο Θεό να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Και γίνεται αυτό. Όταν λέει «μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου» ή «λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και πείτε εξ αυτού, τούτο εστί το αίμα μου, μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου, κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα». Το στέλνει ο πατήρ ουράνιος και μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Αυτό που έγινε αισθητό στην Παλιά Διαθήκη στην περίπτωση του προφήτου Ηλία γίνεται και εδώ νοερός, πνευματικός και πραγματικός, αλλά δυστυχώς εμείς δεν είμαστε σε τέτοια κατάσταση ευλογημένοι να δούμε αυτό το γεγονός που γίνεται αυτή την ώρα μέσα στο κέντρο της αναφοράς, στο κέντρο της Θείας Ευχαριστίας και στο πιο απλό και πενιχρό εκκλησάκι. Υπάρχουν όμως Άγιοι που τα είδαν αυτά. Κυρίως ο προσφάτως ανακηρυχθής ή αγιοκαταταχθής από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Άγιος Σοφρόνιος, είναι εκείνος που έβλεπε το φως επάνω στην Αγία Τράπεζα και πολλές φορές όταν κοινωνούσε του σώματος και του αίματος του Χριστού αισθανόταν ότι μετήχε του φωτός και παρέμεινε αυτό το φως για 3 ημέρες μαζί του. Για φανταστείτε αυτό το γεγονός. Και το λέμε στην Εκκλησία. Και κανονικά αυτό το οποίο λέμε στην Εκκλησία έπρεπε να γίνεται στον κάθε έναν όταν κοινωνούμε, είδαμε το φως του αληθινών. Αλλά επειδή δεν έχουμε πνευματικές αισθήσεις, δεν μπορούμε να δούμε αυτά τα υψηλά και μεγάλα και πραγματικά γεγονότα. Υπάρχουν όμως Άγιοι που τα βεβαιώνουν αυτά. Όπως έχουμε τον Άγιο Σημειών, τον νέο θεολόγο, έναν πατέρα του 11ου αιώνα, ο οποίος είναι γεμάτος από τέτοιες πνευματικές εμπειρίες. Σε ένα κείμενό του που έγραψε κεφάλαια πρακτικά και θεολογικά, το τελευταίο αυτό κεφάλαιο, το 154, εκεί διαβάζουμε μια χαρακτηριστική εμπειρία του Αγίου Σημεών, του νέου θεολόγου, που την αναφέρει για κάποιον, αλλά εννοεί τον εαυτό του, γι' αυτό και ο συλλέκτης και ο δημοσιεύσας αυτό το κείμενο λέει: «Έλεγε και τούτο ο Σημεών νέος θεολόγος, ότι δήθεν αναφέρεται σε άλλον που κρύβεται, που κρύβει τον εαυτό του για να αποφύγει τη δόξα των ανθρώπων,
αλλά αναγκαζόμενος από φιλανθρωπία φανερώνεται από τα λόγια του. Και τι γράφει ο Άγιος Σιμεών ο Θεολόγος, ότι δήθεν αναφέρεται σε έναν άλλον άνθρωπο, με αυτόν τον τρόπο κρύβει τον ίδιο του τον εαυτό. Γράφει εκεί, μου είπε κάποιος ιερομόναχος, από θάρρος, διότι με αγαπούσε, ότι ποτέ δεν λειτουργήσα χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα, όπως το είδα όταν χειροτονήθηκα και ο Μητροπολίτης έλεγε την ευχή της χειροτονίας, έχοντας το ευχολόγιο πάνω στην αθλία μου κεφαλή. Δηλαδή, είναι φοβερή αυτή η εμπειρία. Λέγει, την ημέρα που χειροτονήθηκα, είδα το Άγιο Πνεύμα. Όταν με χειροτονούσε ο αρχιερεύς και έβαζε το χέρι του, και τότε συνήθισαν και το Άγιον Ευχολόγιον επάνω στην κεφαλή μου. Και λέει ότι από τότε ποτέ δεν λειτουργήσα χωρίς να βλέπω το Άγιο Πνεύμα πάνω στην Αγία Τράπεζα. Φοβερή εμπειρία, καταγραμμένη από έναν μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Και λέει στη συνέχεια αυτός ο δήθεν άγνωστος ιερομόναχος, αλλά ήταν ο ίδιος ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Και εγώ τότε τον ρώτησα αυτόν τον ιερομόναχον, πώς είδε το Άγιο Πνεύμα και σε ποια μορφή, και μου αποκρίθηκε, το είδα απλό, χωρίς μορφή, αλλά ως φως. Και καθώς απορούσα στην αρχή βλέποντας εκείνο που ποτέ δεν είχα δει και συλλογιζόμουν τι είναι αυτό, το Άγιο Πνεύμα την ώρα της χειροτονίας μου έλεγε μυστικά, σαν να μου μιλούσε με μια γνωστή φωνή. Τι του έλεγε? Εγώ έτσι επιφυτώ σε όλους τους προφήτες και τους Αποστόλους και στους τωρινούς εκλεκτούς και Αγίους του Θεού, γιατί εγώ είμαι το Άγιο Πνεύμα. Και καταλήγει ο Άγιος Σιμεών, σε αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Δηλαδή η εορτή σήμερα του προφήτου Ηλία, αυτό το οποίο έκανε, το πείραμα το οποίο έκανε πάνω στο Καρμήλιον Όρος και έγινε αυτή η πυρκαγιά και το σφάγιον, καταφαγώθηκε ουσιαστικά, κατακάηκε αυτό με ένα άλλο τρόπο πνευματικό. Αυτό είναι προτύπωση της Θείας Λειτουργίας, και μετά με ένα άλλο τρόπο πολύ ευλογημένο και πραγματικό για αυτούς οι οποίοι έχουν πνευματικές αισθήσεις, γίνεται κάθε φορά που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και το μυστήριο της Ιεροσύνης. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο κάνει όλα αυτά. Το Άγιο Πνεύμα χειροτενεί τον διάκονο, τον πρεσβύτερο, τον επίσκοπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που τελεί όλα τα μυστήρια. Δηλαδή ο Θεός Διηού εν Πνεύματι Αγίω ποιεί τα πάντα. Ο Πατήρ Διηού εν Πνεύματι Αγίω ποιεί τα πάντα. Και επειδή αυτή η ενιαία χάρις έρχεται σε εμάς διά του Αγίου Πνεύματος, με αυτή την έννοια έβλεπε και ο Άγιος Σιμεών το Άγιο Πνεύμα ως φως, όπως έβλεπε και τον Χριστό ως φως, και όπως έβλεπε και τα τρία πρόσωπα της Τριάδος, της Αγίας Τριάδος, ως τρία φώτα, το ένα να είναι μέσα στο άλλο. Αυτή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αυτά είναι τα Άγια Μυστήριά μας, αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αυτό είναι το μυστήριο της Ιεροσύνης, όχι τυπικά πράγματα. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια ακολουθία για να γίνει ένας διορισμός. Αυτό έρχεται εκ των υστέρων, ο διορισμός. Αλλά είναι η παρουσία του Τριαδικού Θεού, του Πατρός Διηού εν Πνεύματι Αγίων.
Και ο προφήτης Ηλίας τα έβλεπε αυτά και είχε γνώση αυτών. Γι' αυτό και είχε μεγάλο ζήλο. Ζηλώνε ζήλοκα Κυρίο Παντοκράτορη. Και είχε μεγάλη ορμή για το Θεό. Γι' αυτό και όσο με ορμή ανέβηκε επάνω στον ουρανό. Και γι' αυτό διέθετο μεγάλη πνευματική έμπνευση στο έργο το οποίο επιτελούσε μόνος αυτός, μονότατος. Υπήρχαν και άλλοι μυστικά οι οποίοι ουκ έκλειναν το γόνι τη Βάαλ, αλλά εξωτερικά φαινόταν ότι ήταν μόνος, μονότατος αυτός και παρέμεινε πιστός στο ζώντα Θεό. Θεώρησα καλόν αυτά να πω στη σημερινή σου χειροτονία ως μία ταπεινή και πενιχρά προσφώνηση. Σαν τον προφήτη Ηλία, πολλές φορές από τώρα, από σήμερα, αύριο, μέχρι τέλος της ζωής σου, θα εισέρχεσαι μέσα στο θυσιαστήριο για να τελείς αυτή την ανέμακτη μυσταγωγία. Και εκείνο το οποίο εγώ εύχομαι με όλη μου την καρδιά, να το κάνεις αυτό με ορμή για το Θεό, να το κάνεις αυτό με ζήλο, όπως είχες μέχρι τώρα, και μεγαλύτερο ζήλο, και να το κάνεις αυτό με πνευματική έμπνευση, έμπνευση προφητική. Και τότε, εισερχόμενος στο θυσιαστήριο, δεν θα το αισθάνεσαι σαν κάτι μακριά σου, σαν κάτι εξωτερικό. Θα το αισθάνεσαι σαν μια πύρινη φλόγα που θα σε εμπνέει και θα σε ζωογονεί και θα σου δίνει δύναμη να προχωρήσεις το δρόμο σου μέχρι τέλους της ζωής σου. Από αυτά τα οποία είπα, λίγα να τηρήσεις και λίγα να βιώσεις, θα καταξιώσεις την διακονία σου. Για να τελειώσω αυτή την προσφώνησή μου, θα ήθελα να σου πω αυτά που έλεγε ο Άγιος Γέροντάς μου, Άγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Εδέσης, σχεδόν σε κάθε Θεία Λειτουργία. Έλεγε και παρακαλούσε στον υποψήφιο για την διακονία αυτή να ακούσεις το τέλος της ζωής του από το Θεό. Το έβδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγων εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις τη χαράν του Κυρίου σου. Και έλεγε πολλές φορές τις χειροτονίες, σήμερα με αξίωσε ο Θεός και άναψα μια λαμπάδα, λαμπάδα μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο, μια λαμπάδα μπροστά στην προσκομιδή να μνημονεύει συνεχώς το λαό, τους ανθρώπους. Και είναι κάτι το οποίο άκουσα από έναν Ρουμάνο, ο οποίος πέρασε τα πιο πολλά χρόνια μες στις φυλακές και έλεγε στη συνέχεια στους ανθρώπους να αγαπάτε και να ασπάζεστε τις πληγές σας, τις πληγές για την αγάπη του Χριστού, και να προσεύχεστε για αυτούς οι οποίοι σας πληγώνουν. Έτσι και εσύ, ευρισκόμενος σε μια λαμπάδα μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο και στην προσκομιδή, αναμένει η λαμπάδα προσευχής, αγαπώντας τις πληγές σου, ασπαζόμενος τις πληγές σου και αγαπώντας και αυτούς οι οποίοι σε πληγώνουν και προσευχόμενος για αυτούς. Και επίσης έλεγε ο Άγιος Γέροντάς μου, άναψα σήμερα μια λαμπάδα πνευματική, σε παρακαλώ, έλεγε, να γίνεις μάρτης υπερασπίσεώς μου εν ημέρα κρίσεως. Αμήν. Εισέλθε, αδελφέ, εις την χαράν του Κυρίου σου.